Συλλόγου επωνόματι ο αυλός της Προέδρου αυτού πάντων των μελών και των προσελθόντων εν τη κοπή της πίτας ταύτης των απεκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων ελεών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη και ευλόγησον τον πλακούτα τούτο, τον προσφερόμενο, εις δόξα σύν και τιμήν του ενεγείς Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπη Καισαρίας Ευδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδερο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εφημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίλ δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώτη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι ο εναγκάλες του δικαίου ημών βασταχθήνε κατά δεξάμενε και την ημών σωτηρία και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του τιμή και ζωπίου σταυρού, προστασία του τιμή ανεπουρανίου δυνάμουνα σωμάτων, τη χάρη του ζωδό και Παναγίου τάφου, και εσύ του μη και ενδόξου προφήτη προδρόμου και βάσου του Ιωάννου του Αγίου δόξου Παναγίου Αποστόλου, του πρωτοκορυφαίου Πέτρου του Ρανοβάβλου των Εθνών Αποστόλου του Παύλου, του Κεντρικού τη Εκκλησία ημών με τα πάντα των συνεργών αυτού και πάντων των εγκορυφία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών των Αγίων Ενδόξων Κανινίκων Μαρτύρων των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Βλασίου Αρχιεπισκόπου Σεβαστίας του Θαυματουργού, τον Αγίης Πατρός ημών Μακαρίου, τον Οταράν και πάντων στον Αγίο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Νικηφόρου, Μάρτυρος, που και τιμή με επιτελούμε και πάντων στον Αγίο, ελεήσε και σώσει μας αγαθός ο άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Γενική Αρχιερατικέ, προϊστάμενε, Πάτερ Ιωάννη, κυρία Πρόεδρος και τα μέλη εδώ του Δημοτικού. Ναι, η κυρία και ο κύριος Δημοτικής, κυρία Κοντονή, κυρία τη Δήμαρχη και αγαπητοί φίλοι. Εν πρώτης, ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας και ευχόμεθα να είστε επικοδομητικοί ως ήθιστε να συμβαίνει τα προγενέστερα χρόνια που σας απολαμβάνουμε. Όχι πάλι, δεν είμαστε τακτικοί, αλλά τι να κάνουμε. Βάζετε τις εκδηλώσεις την ώρα που και εμείς βάζουμε τους γάμους. Δυστυχώς. Λέω την αλήθεια, αυτό συμβαίνει. Πάντα έχουμε εκδηλώσεις. Εντάξει, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν είναι, πάντως όλοι είμαστε αγαπημένοι.
και ευχόμαστε μια ακόμα καλύτερη χρονιά. Και αφού βρίσκω την ευκαιρία, σε όσους δεν έχω για κάποιο λόγο ξεχάσει να στείλω μια πρόσκληση τυπική, αλλά ουσιαστική για την εορτή του Πολιούχου μας, εκ της θέσεως ταύτης, είστε προσκεκλημένοι και στον Εσπερινό θα προστατήσουν ο Σεβασμιότατος και ο Θεοφιλέστατος, καθώς και την επόμενη την κυριόλυνη ημέρα, θα παρευρίσκονται αμφότεροι με την παρουσία που θα λαμβρύνουν την εορτή του Πολιούχου μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και καλά να περάσετε. Εμείς θα αποχωρήσουμε, γιατί έχουμε εκκλησία, δεν θα σας απολαύσουμε. Άλλο ένα κρίμα. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ αυτός, ανέσου Χριστός ορειμάζει στο μήν. Καλώς ορίζουμε και τον Κύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τα καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, να είσαστε καλά. Θα πρέπει να την δώσουμε κι εμείς, έτσι να την ονοματίσουμε λίγο την πίτα μας. Ευχαριστούμε τους σεβαστούς ιερείς. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι είναι της Παναγίας μας. Το κομμάτι είναι του Μουσικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αυλός, του μαέστρου μας, κ. Θεμιστοκλή Δράμη. Του Δέλτα Σίγμα, του Συλλόγου μας και όλων των χοροδών. Και τα υπόλοιπα κομμάτια είναι όλων των παρευρισκομένων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πίτα λίγο θα φύγει από εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε άνεση. Ευτυχώς που έχουμε και τους άντρες εδώ που βοηθούν. Και το τραπεζάκι αν μπορείτε. Το τραπεζάκι μπορεί να μείνει λίγο και μετά την έρθει. Σεβαστοί ιερείς, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Μουσικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αυλός, το Δέλτα Σίγμα και τα μέλη των χοροδιών μας, της χοροδίας μας, σας καλωσορίζουν όλους και σας ευχαριστούν που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά τους και βρίσκεστε όλοι απόψε εδώ για να μοιραστείτε μαζί τους αυτή την ιδιαίτερη βραδιά γιορτής και σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Η χοροδία μας, όπως όλοι σας γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα πολιτισμού στο Δήμο μας, στο νομό μας. Η δράση της αποτελεί παράδειγμα συνεισφοράς στα μουσικά δρόμενα. Όταν η τέχνη βρίσκεται στο στάδιο να ξεχερσώσει απάρτητους και άγριους λόγους για να ανοίξει μονοπάτια, πάντα είναι πιο δυσπρόσιτη, πιο τραχιά. Όταν όμως έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, τότε η πορεία κατορθώνεται ευκολότερα. Είναι πιο ευχάριστη, είναι πιο ανθρώπινη. Και την ανωδική πορεία της χοροδίας μας την γνωρίζετε όλοι σας, 26 ολόκληρα χρόνια τώρα. Είναι μεγάλη η ευθύνη της χοροδίας μας, αλλά και του συλλόγου μας γενικότερα, να διατηρήσει αυτό το άριστο επίπεδο που έχει φτάσει
αλλά και να διευρύνει τους ορίζοντές της και πιο πέρα και πιο πάνω από αυτό που είναι σήμερα. Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την συμπαράσταση και εκπαίδευση βεβαίως του δασκάλου μας και μαέστρου μας κ. Θεμιστοκλιδράμου, αλλά και τη στήριξη όλων εσάς. Πρωτίστως όλων εσάς και της αγάπης σας προς εμάς, αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται ακούραστα και υπομονετικά πίσω από αυτή τη χοροδία. Αναφέρομαι στα μέλη όλων των διοικητικών συμβουλίων, στους προέδρους που προσέφεραν τόσα χρόνια χωρίς εσείς να γνωρίζετε πάρα πολλά στη χοροδία μας και στο Σύλλογο γενικότερα, αλλά και στα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν σε αυτόν τον Σύλλογο, στους χοροδούς μας, που και αυτοί με τη σειρά τους, με αυτό το χάρισμα που διαθέτουν, την καλλιφωνία τους, μας χαρίζουν όμορφες βραδιές, ταξιδεμένες μέσα από νότες του πεντάγραμμου. Η χοροδία Αυλός φέτος κλείνει 26 ολόκληρα χρόνια, ακριβώς. Ο σύλλογος στον οποίο ανήκει είναι ένας από τους παλαιότερους συλλόγους του Ξυλοκάστρου, μια και μετράει 40 χρόνια ζωής. Ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να στηρίξουν τον πολιτισμό. Φέτος την γιορτή μας την χωρίζουμε σε δύο μέρη. Αυτό της κοπής της πίτας μας και του μουσικού μας μέρους, όπου η χοροδία και ο μαέστρος μας θα σας ταξιδέψουν όπως πάντα σε μουσικά μονοπάτια, και το δεύτερο μέρος, το μορφωτικό, που είναι και το δεύτερο σκέλος της ονομασίας του Συλλόγου μας, Μουσικός και Μορφωτικός Σύλλογος. Επειδή η μουσική είναι και φιλοσοφική στάση ζωής, πηγαίνει παράλληλα με το λόγο, που είναι η μόρφωση. Θα αναδείξουμε λοιπόν τους δικούς μας λογοτέχνες, ποιητές και συγγραφείς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Η αρχαία ημών πρόγονη, μουσική, λόγος, χορός, το ονόμαζαν τριφιές δρόμενο, το οποίο ανέκαθε ήταν η βάση του ελληνικού πολιτισμού. Ας μην το ξεχνάμε. Πριν περάσουμε στο καλλιτεχνικό μας μέρος, το οποίο και θα ανοίξει τη γιορτή μας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω πρώτα τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ανέβουν, σας παρακαλώ, εδώ, επάνω επί σκηνής, τα νέα μέλη του ΔΣ, μια και πριν δύο μήνες είχαμε αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας. Εκτός από την παρουσία μου που εξελέγει πρόεδρος, παρακαλώ και το υπόλοιπο ΔΣ. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Χρήστος Κολοκυθάς. Γραμματέας είναι ο κύριος Περικλής Μανούνος. Καμίας μας είναι η κυρία Άννα Λαγά, αλλά λόγω δυσμενών συνθηκών που περνάει αυτόν τον καιρό δεν μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί μας. Οπότε αναλαμβάνει το μέλος μας του Διοικητικού Συμβουλίου, η Θάλια Ιρόζου. Αγαπητοί μας φίλοι, ο σύλλογός μας είναι μια μικρή κοινωνία, μια μεγάλη οικογένεια όμως, μέσα στις τόσες του τόπου πολιτισμού. Ανέκαθεν, είχαμε πάντα αρρωγούς και προστάτες την εκάστοτε δημοτική αρχή, όπως και την ΙΝ, που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν έτσι μαζί μας τον πολιτισμό του τόπου μας. Ευχαριστούμε όλους σας, την Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιώτο, ο οποίος παρευρίσκεται μαζί μας, τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, αρχηγούς μείζωνος, ελάσσονος μειοψηφίας, που βρίσκονται και αυτοί πάντα κοντά μας, τους σεβαστούς μας ιερείς βεβαίως, που πάντα είναι παρόντες στις εκδηλώσεις μας, εκπρόσωποι συλλόγων, πρόεδροι άλλων συλλόγων, που πάντα είναι κοντά μας, όπως είμαστε και εμείς δίπλα τους. Ευχαριστούμε όλα τα καταστήματα που βοήθησαν, μπορώ να πω, αγόγιστα, και το λέω τώρα στην αρχή γιατί μπορεί μετά κάποιοι να φύγουν και να μην ακούσουν ότι πραγματικά χωρίς αυτούς, χωρίς την βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε αυτή την εκδήλωση. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν που μας βοήθησαν για την αρχαιοφόρο μας που θα ακολουθήσει αργότερα με τα πολύ εκλεκτά τους δώρα. Τέλος, ευχαριστούμε την κυρία Γιώτα Μπάγκα που μας προσέφερε άλλη μια φορά αυτόν πολύ ωραίο, όμορφο, φιλόξενο χώρο, το δέντρο της γνώσης, που υπόσχεται σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους όχι μόνο γνώση, αλλά και δημιουργία.
ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στους δημιουργούς της πίτας μας, που δεν είναι μία, σαν πολλές, είναι πολλές οι πίτες μας και θα τις γευτούμε σε λίγο. Ο κύριος Ντάνος, ο κύριος Αναστάσιος Ντάνος με την πίτα που εκλογήσαμε, το ζαχαροπλαστείο Ντάνου. Ο κύριος Φίλιππος Πιαμέγκος, από το οποίο ζαχαροπλαστείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Βασίλη Γκίνη που μας παραχώρησε και αυτό στην πολύ ωραία πίτα του, τον κύριο Δημήτρη Στεργίου από τη Σικιά. Είναι εξαιρετικές όλες οι πίτες, θα τις δοκιμάσουμε σε λίγο. Τον κύριο Μέλιο με τα αναψυκτικά του. Τα λέω όλα μαζί τώρα, γιατί ενδεχομένως να μην ακουστούν μετά. Βεβαίως και τα υπέροχα λουλούδια που θα τα μοιραστούμε σε λίγο από τα δύο ανθοπολία μας, από τα δύο ωραιότατα ανθοπολία μας, της κυρίας Σοφογιάννη και της κυρίας Μενούλου. Εμείς, αυτό που μπορούμε να σας υποσχεθούμε με την πορεία και την εμπειρία των 26 ετών ζωής της χοροδίας μας, αλλά και του συλλόγου μας γενικότερα, που είπαμε φέτος κλείνει τα 40 χρόνια του, είναι πολλές όμορφες συναυλίες, πολλές όμορφες εκδηλώσεις, μουσικές και μορφωτικές. Αυτό που ζητάμε από σας είναι η αγάπη σας, η αγκαλιά σας. Όπως την έχουμε εισπράξει τόσα χρόνια, να συνεχίσουμε έτσι να την νιώθουμε. Γιατί η μουσική έχει και θα έχει πάντα θεϊκή ουσία. Η σκέψη μπορεί να λερωθεί, ο ήχος όμως παραμένει πάντα αγνός. Και η χοροδία και ο μουσικός και μορφωτικός σύλλογος Αυλός δεν το προδίδει αυτό, τον ήχο. Γιατί μουσική και μόρφωση γίνονται με τον Αυλό ένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού τελείωσα αυτή τη σύντομη ομιλία μου, θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που την βραδιά μας, την εκδήλωσή μας, την τιμούν εκλεκτή, την τιμά πρώτα απ' όλα ο κύριος Ψυχογιός, ο βουλευτής μας, είναι η βουλευτήνα μας, κανονικά δεν θα πω την βουλευτήνα μας, δεν συμφωνήσω. Είναι η βουλευτήνα μας εδώ, η κυρία Μαριλένα Σούπουλη, που πάθει να κάνει μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ψυχογιός, τον ανέφερα πρώτον, χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί είναι και συντοπίτης μας, κυρία Μαριλένα. Επειδή είναι συντοπίτης μας. Είναι ο κύριος Σταγαράς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον υποσχέθηκε και είναι εδώ παρόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Βλάσης Τσιόπουλος. Η αντιδήμαρχη, ο κύριος Λότος. Η κυρία Ιδόλα Μαστέλου. Είναι ο κύριος Καραβάς της μειοψηφίας, διευθυντικός σύμβουλος. Η κυρία Μελούνου, η κυρία Μελούνου έχει διπλό ρόλο σήμερα και θα τον δείτε στην πορεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ την εκδήλωσή μας την τιμά ο κύριος Πρωτόπαπας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθνωτών Ομοδοτών και πρόεδρος του Συλλόγου Εθνωτών Ομοδοτών Ξυλοκάστρου, φίλη της ζωής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βούλα Σαμιώτη, η οποία είναι πρόεδρος του Οικολογικού Συλλόγου. Είναι επίσης εδώ. Και θα έπρεπε από εκεί να ξεκινήσω, από τους μακρινούς, αλλά βλέπετε, σας βλέπω μπροστά μου, γι' αυτό και σας ανέφερα. Είναι δύο σύλλογοι οι οποίοι πάντα μας τιμούν. Κάποιον ξέχασα? Την κυρία Κοντολή. Θα την πω και την κυρία Κοντολή, έχω ιδιαίτερο λόγο που την αφήνω έτσι λίγο στο τέλος. Ξεκινάω, είπαμε, τους συλλόγους. Είναι λοιπόν ο σύλλογος Τερψυχών, πολιτιστικός σύλλογος Κορινθίων Τερψυχών, εκπρόσωπος ή πρόεδρος εδώ, η Μαρία Ιππούρου, την οποία την ευχαριστώ πάντα τιμούν την εκδήλωσή μας, και βεβαίως και από το Μούλκι, από το Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου, η Ελένη Καΐζα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία Κοντονή δεν την άφησα τυχαία τελευταία. Η κυρία Κοντονή δεν είναι ποτέ τελευταία. Η κυρία Κοντονή πάντα μας βοηθά και δεν φαίνεται. Είναι η ευεργέτητά μας, είναι η δωρήτριά μας, η κυρία Άννα Κοντονή, η οποία πάντα μας προσφέρει, πάντα με ό,τι μπορεί και με την παρουσία της και ό,τι πιο όπως μπορεί να ευχαριστήσει και να μπορέσει να στηρίξει το σύλλογό μας. Την ευχαριστούμε και θεωρώ ένα συμπεριφόρημα. Είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρουμελιωτών εδώ. Είναι και πρόεδρος, νομίζω πρέπει να είναι. Δεν βλέπω κιόλας καλά. Είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Καρδιάς, η Δέσποινα Ισούρλου. Είναι και από τη Σικιά. Βλέπω την κυρία Θεόνη εδώ, την γενική γραμματέα του Συλλόγου Σικιάς, Άγγελος Σικελιανός.
Αν είναι κάποιος που δεν έχω δει, είναι η Γεωργία Σαρανταυγά, η πρόεδρος του χωριού Καριοτήχων. Την ευχαριστώ πάντα για αυτή τη μάχη την εκδήλωσή μας. Ο Σπύρος ανέφερε νομίζω, ο Σπύρος ο Καραβάς είναι εδώ, η χοροδία μας είναι εδώ. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα φύγει το τραπεζάκι και θα ανέβει η χοροδία μας για να σας τραγουδήσει. Έχουμε δύο μέρη όπως καταλάβατε απόψε της εκδήλωσης. Η χοροδία μας θα σας πει ωραιότατα 4-5 τραγούδια για να σας καλωσορίσει και να ευχηθείτε μαζί μας, να ευχηθούμε όλοι μαζί να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά. Και αργότερα θα περάσουμε και στους λογοτέχνες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι να ξεκινήσει να πάρει θέση η χοροδία μας, θα ήθελα ένα σύντομο χαιρετισμό και από την κυρία Μαριλένα Σοκουλή. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ακούστηκαν πολλά και σημαντικά από την ΜΕΡΕ για το τι σημαίνει συλλογός και σημαίνει αυτή η οικογένεια να υπάρχουν όλοι μαζί και να μοιραζόμαστε. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Είστε όλοι εσείς αυτοί που κρατήσατε την κοινωνική συλλογή στον τόπο αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και πραγματικά η ευθύνη για το 2020 δεν μπορεί να είναι άλλη από το να συνεχίσετε να έχετε τις αγκαλιές σας αγκητές και τους ίδιους σας αγνούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και τον κύριο Ψηφογιό να χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή χρονιά σε όλους και όλες καταρχάς, με υγεία, δύναμη και αλληλεγγύη. Απλώς ένας σύλλογος πραγματικά ιστορικός, ένας σύλλογος ορόσημο για την περιοχή μας, όταν θυμάμαι όπως λέγαμε και με τις κυρίες, από τότε ήμουν μαθητής, οπότε εύχομαι καλή συνέχεια, το πιστεύω, το ελπίζω, το θέλω και το ζητάω από εσάς, γιατί είναι πολύ κρίσιμο για την περιοχή και για λόγους συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ μας και για λόγους πολιτισμού που είναι καθοριστικοί οι σύλλογοι σε αυτό το τομέα αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν με τη ζωντάνια στις τοπικές κοινωνίες. Χαίρομαι και για το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διαδέχεται μια προηγούμενη σύνθεση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία, άνθρωποι που ασχολούνται με διάφορα και έχουν συνεργαστεί και σε άλλα τομείς. Επίσης, προσυπογράφω την εισαγωγή της κυρίας Νικολοπούλου και τον πολύ ωραίο χώρο που είμαστε σήμερα. Και νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα από τη δική σας συμβολή, εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θα περιμένω από τον Απλό όλα όσα έχει δώσει και πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, λίγο καθαρά, έτσι έναν χαιρετισμό πάντα είσαστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν την πρόεδρο, τα νέα μέλη του Συμβουλίου του Αυλού. Ο Αυλός είναι παλιός και για να είναι και σήμερα εδώ σημαίνει κάτι κάνει καλά. Γι' αυτό και διαρκεί, γι' αυτό και έχει τόσο πολύ κόσμο που είναι δίπλα του και μαζί του. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές, βλέπω απέναντί μου τον μαέστρο με όλη την ομάδα του, επειδή εγώ και εγώ είμαι παλιός και έχει τύχει να ζήσουμε πολλές αλλά και όμορφες στιγμές και εδώ αλλά και εκτός Ξυλοκάστρου και εκτός νόμου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ να έχετε πρώτα υγεία και τη δύναμη να μας εκπροσωπείτε όπου και αν βρίσκεστε αφού γεμίσετε πρώτα τη δική σας ψυχή για να έχετε τη δύναμη να μεταφέρετε και στους άλλους. Χρόνια πολλά για τη νέα χρονιά, καλή δύναμη στο Συμβούλιο και είμαι βέβαιος ότι όπως έτσι απλά αλλά και ουσιαστικά ξεκινήσατε, έτσι θα συνεχίζετε να δημιουργείτε. Χρόνια σας πολλά και να είστε καλά. Θέλω και λίγο δύο λόγια του νέου χρονιάτου. Ξέρεις ότι μου αρέσει να μιλάω πολύ. Σύντομα, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ σε όλους. Μένει εδώ μαζί μου. Ευχαριστώ και εγώ σε όλους. Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και προβολή. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στον σύλλογό σας που όπως είπαν και οι προηγούμενοι σύλλογοι σαν τους δικούς σας κράτησαν αυτά τα πολύ δύσκολα 10 χρόνια ψηλά
πολιτιστική σημαία του τόπου. Άλλωστε, η μουσική είναι ο ήχος του συναισθημάτων και έχει τεράστια δύναμη. Τόσο μεγάλη δύναμη που οι σιρήνες παραλίγο να καταστρέψουν τον Οδυσσέα και να μας στερήσουν ένα φοβερό ομιλικό έπος. Να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Θέλω να σας πείστε εσείς, μπορεί να μην έχετε θεσμικό ρόλο, αλλά εγώ θέλω να πείτε δύο λόγια, κυρία Κοντονή, πριν φύγετε, γιατί ξέρω ότι έχει αντιλημμένη υποχρέωση. Οφείλετε δύο λόγια. Ευχαριστώ, Μερούλα μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ κοντά σας. Πραγματικά το χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να έρθω να σας ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία και αγάπη στο περιβάλλον σας. Να ευχαριστήσω τον Αγρό και τους μουσικούς και τους, τα μέλη του για τις ωραίες στιγμές που μας έχει προσφέρει και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει να μας προσφέρει και να σας καληνυχτήσω γιατί δεν έχω άλλη δυνατότητα να γράψω παραπάνω. Εκτιμάμε και ότι είσαστε εδώ. Να με συγχωρήσετε. Αλλά είναι λόγος ανωτέρας δίκης. Την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άννα Κοντονή. Ξέρετε, εμείς ο Αγρός δεν ξεχωρίζουμε θεσμικούς και μη θεσμικούς. Εμείς θέλουμε την αγάπη όλων. Και επειδή η μουσική απαλύνει έτσι, τις σχέσεις όλων μας και μας φέρνει πιο κοντά, γι' αυτό λοιπόν δεν ξεχωρίζουμε θεσμικούς και μη θεσμικούς. Είμαστε όλοι μια μεγάλη συντροφιά. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε με τον Αγρό. Υπάρχει και εκπρόσωπος της χοροδίας, της συγγνώμης της χοροδίας. Υπάρχει εκπρόσωπος του Συλλόγου Κοράνθη, είναι ο κύριος Μπονάτσος, ο οποίος είναι γραμματέας, και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Έτσι, μπράβο, κάνονται τα σύγχρονα από το τύπο Κοράνθη. Χαιρόμαστε, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ωραία μεγάλη παρέα. Σιγά σιγά θα χορέψουν κιόλας, γιατί όχι αργότερα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάρει θέση η χοροδία μας. Ο μαέστρος μας, ο κύριος Θεμιστοκλής Ράμης, ο οποίος θα μας συνοδεύσει με το αρμόνιο. Να σας πούμε ωραία τραγουδάκια και νομίζω θα περάσουμε πολύ ωραία. Πίτα θα πάρουμε, θα μοιραστεί σε λίγο η πίτα σε όλους σας. Ήρεμα, ήσυχα, όλοι θα πάρετε πιτούλα. Υπάρχουν αναψυκτικά, υπάρχει καφές εδώ και θα περάσουμε πολύ όμορφο απόγευμα. Ελάτε σιγά σιγά. Thank you.
πριν ξεκινήσουμε και μέχρι να ετοιμαστεί ο δάσκαλός μας, μία επιστολή την οποία την έστειλε ο... Την έστειλε ο υπουργός μας, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος πάντα και αυτός τιμά τις εκδηλώσεις μας. Θέλω να συγχαρώ τον Μουσικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ξυλοκάστρο Αυλός και να τους ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν μπορώ σήμερα να είμαι μαζί σας. Θέλω όμως να υπογραμμίσω πόσο σημαντική θεωρώ την πρωτοβουλία σας να αναδείξετε λογοτέχνες από τον τόπο μας. Συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μια εξαιρετική και αξιέπαινη πρωτοβουλία. Και φυσικά συγχαρητήρια και στους βραβευθέντες. Εύχομαι σε όλες και σε όλους σας καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και κάθε καλό για τις οικογένειές σας. Χρήστος Δήμας, βουλευτής Κορινθίας, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριο Δήμα. Ο κύριος Θεμιστοκλής Δράκης είναι ήδη εντάξει, εμείς είμαστε όλοι επί σκηνής. Με ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Χατζηδάκη θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας στο μουσικό Αθανασία. Με αυτό ξεκινάμε και στην πορεία θα σας πω και τα υπόλοιπα τραγούδια τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Thank you.
τραγούδι μας θα μας ταξιδέψει λίγο μέχρι τα κύθυρα, τα όμορφα κύθυρά μας. Η στίχη είναι του Ηλία Λιμπερόπουλου, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού και η εναρμόνιση του μαέστρου μας, Θεμιστοκλή Δράκου. Yeah.
να κλείσουμε έτσι το αποψινό μας μουσικό πρόγραμμα με ένα ωραίο παραδοσιακό που όλοι το ξέρουμε και μπορούμε όλοι να το τραγουδήσουμε, αφού είπαμε όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Απόψε την κιθάρα μου είναι ένα ωραίο παραδοσιακό τραγούδι σε στίχους παραδοσιακό καθαρά και μουσική παραδοσιακό, όπως έχω εδώ στην παρτιτούρα μου. Έρχεται από τα Επτάνησα και συγκεκριμένα από την όμορφη Ζάκυνθο. Και ποιος δεν ξέρει το απόψε την κιθάρα μου τη στόλισσα Κορδέλες. Ας το τραγουδήσουμε όλοι μαζί.